Πολιτική δεν είναι ούτε το TikTok ούτε το Instagram, λέει με άρθρο του στην Εστία ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υποστηρίζει ότι η λαϊκή δεξιά παραγωνίστηκε, εξηγώντας τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία δεν είχε το εκλογικό αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Η παραδοσιακή γνήσια λαϊκή δεξιά είχε προπολού παραγωνιστεί από ένα αυτοσχέδιο παράρτημα του ΠΑΣΟΚ εντός της παράταξης. Οπότε ήταν λογικό και επόμενο να προκαλούσε αποστροφή, αν όχι οργή. Το σοκαριστικό ποσοστό επί της αποχής και η άνοδος των δεξιών απομιμήσεων, χωρίς σοβαρές προτάσεις και πρόγραμμα, δεν είναι απλό καμπανάκι για την κυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη καμπάνα και όλοι ξέρουμε για ποιον χτυπάει. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, αφού διαπιστώνει μια σειρά αδυναμιών στο κυβερνητικό έργο, υποστήριξε ότι οι Έλληνες θέλουν να ανακτήσουν την εθνική τους περηφάνεια, διαπιστώνοντας παράλληλα απομάκρυνση από τον πατριωτισμό. Την ώρα που παρατάξεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που άλλοτε έβγαζαν φλίκτενες με τον όρο πατρίδα, τολμούν και εντάσσουν τώρα τη λέξη πατριωτισμό στο αφήγημά τους, η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να υδρώνει. Δεν αισθάνομαι ότι λείπει από το λεξιλόγιο μου η λέξη πατριωτισμό, τη χρησιμοποιώ συχνά. Και είμαι υπουργός κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πολύ εμπειρότερος ορισμός στην πολιτική, φυσικά έχει το κάθε δικαίωμα, σχολιάζει το αποτέλεσμα και η αλήθεια ήταν ένα δύσκολο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, δεν είναι η κριτική που κάνει ο κ. Κακλαμάνης τελείως εκτός πραγματικότητας. Υπό την έννοια ότι ναι, υπήρχε μια καμπάνα. Από το μήνυμα που είπε ο Πρωθυπουργός, μια καμπάνα. Και η Υφυπουργός Μετανάστευσης διαφωνεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη για τον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με τον κύριο Κακλαμάνη. Ειδικά για το θέμα του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη, φάνηκε στον Εύρο, φάνηκε στους εξοπλισμούς. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να αποτελεί ένα πατριωτικό κόμμα. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συγκρούονται για τον ανασχηματισμό. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μπάγκο. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, γιατί να δυσαρεστήσει κι άλλο ο κ. Μητσοτάκης? Εδώ τέσσερις υπουργούς δυσαρέστησε και κουβεντιάζουν δύο μέρες στα κανάλια. Μέχρι και ο κύριος Κελέτης, όπως είπατε, λέει ότι έφυγε επειδή δεν ψήφισε το νομοσχέδιο του γάμου των ομοφυλόφιλων. Μπήκαν άλλοι δύο που δεν το ψήφισαν επίσης. Τι είναι τώρα το θέμα της ακρίβειας, κύριε Χαριτάτο? Δεν θέλει να αλλάξει τη συνταγή, δηλαδή το μείγμα της πολιτικής. Ποιο μείγμα της πολιτικής? Αφήστε την. Ποιο μείγμα της πολιτικής? Αφού δεν πείσατε. Αν πείσατε, θα παίρνατε ψήφους.